Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ένας τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη και την Άννα Μορφούλη. Σήμερα θα πάμε κατευθείαν στις Βρυξέλλες, όπου από χτες το απόγευμα κυκλοφόρησε μια έκθεση 81 σελίδες που αναφέρεται στην έκθεση πρόοδου που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Τουρκία αλλά και άλλες 7 υποψήφιες χώρες. Εμάς μας ενδιαφέρει η Τουρκία περισσότερο για διάφορους λόγους και ειδικότερα για έναν που θα αναφέρουμε αργότερα, μαζί με κάποιες ενθαρρυντικές κινήσεις. Έχει και κάποιες ενοχλητικές επισημάνσεις η έκθεση αυτή. Αναφέρει ότι ο Ερντογάν υπόσχεται πακέτο δημοκρατίας, αλλά όπως γράφει και η Süddeutsche Zeitung του Μονάχου, η έκθεση για Τουρκία δεν είναι παρά μια κατσάδα κρυμμένη σε περιτύλιγμα ευγένειας. Εδώ είναι το εξώφυλλο που βλέπουμε της έκθεσης. Η σύνθεση άλλη είναι του τεχνικού τμήματος επάνω, του καλλιτεχνικού μάλλον. Λοιπόν, η Κομισιόν δεν παραλείπει να συστήσει την επανένταξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων που έχουν μπλοκάρει εδώ και πολύ καιρό. Στέλνει δηλαδή το εξής μήνυμα στην Τουρκία του Ερντογάν. Εάν η Ευρώπη ανοίγει ξανά την πόρτα της για την Τουρκία, έστω και μία χαραμάδα, αυτό το οφείλει η συντηρητική Ισλαμική κυβέρνηση στους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που διαδήλωσαν την επιθυμία τους για περισσότερη ελευθερία. Δηλαδή, όπως επισημαίνει και η Χουριέτ, που διαβάζω σήμερα, μαζί με κάποιες ενθαρρυντικές απόψεις επισημαίνονται επισημαίνεται η στάση της τουρκικής κυβέρνησης απέναντι στις διαδηλώσεις στο πάρκο Γκεζί. Στα θετικά της έκθεσης περιλαμβάνει το αποκαλούμενο πακέτο δημοκρατίας που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν, πακετάκι δημοκρατίας, το αποκαλεί η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine, και εξηγεί γιατί, εάν τηρηθούν πράγματι όλες οι εξαγγελίες, ασφαλώς η Τουρκία θα γίνει μια χώρα πιο ελεύθερη και πιο δημοκρατική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι μια χώρα ελεύθερη και δημοκρατική. Μέσα στην αντίφαση αυτή καταλαβαίνουμε την ειρωνία των Γερμανών, που μου κάνει εντύπωση, γιατί αν πας στην Τουρκία, σε οποιαδήποτε τουρκική πόλη, ιδίως στα παράλληλα, θα δεις ότι έχει ανοικοδομηθεί από γερμανικές οικοδομικές εταιρείες. Η κουρδική αντιπολίτευση επικρίνει τις εξαγγελίες αυτές, θεωρώντας ότι δεν διασφαλίζουν αρκετά τα δικαιώματα για τους Κούρδους. Την ίδια στιγμή τα δύο κόμματα της εθνικιστικής αντιπολίτευσης επικρίνουν τις εξαγγελίες που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας για τον αντίθετο ακριβώς λόγο. Δηλαδή, επειδή θεωρούν ότι παραχωρούν υπερβολικά δικαιώματα στους Κούρδους. Αυτή η αντίφαση μπορεί να μας πει ότι ακολουθεί το μέσο δρόμο ο Ερντογάν. Είναι μια χώρα με πάρα πολλές εκπλήξεις, μια διχασμένη χώρα ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Δηλαδή, έχουμε ας πούμε την κυρίαρχη τάξη, η οποία είναι τρομερά δυτική, φιλοδυτική, και την τη μεγάλη πλειοψηφία του τουρκικού λαού που είναι χωνιασμένος μέσα στο Ισλάμ. Μετά από την Τουρκία θέλω να πάμε σε μια με αφορμή την νέα έκθεση πρόοδου για Τουρκία, αλλά και για το ελληνικό χρέος. Τι αναφέρεται στις γερμανικές εφημερίδες? Τα χρέη της Ελλάδος είναι ένας φαύλος κύκλος, γράφει η Danke Spiegel του Βερολίνου. Η εξήγηση κατά το σχολιαστή είναι αλήθεια ότι αυτό από το 2009 έχει μειώσει μεν το έλλειμμα του προϋπολογισμού κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες. Καμιά άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει κάνει τόσες περικοπές. Αλλά ένας από τους λόγους που αυτό συμβαίνει είναι ότι το κράτος δεν πληρώνει πολλούς από τους ανοιχτούς λογαριασμούς του. Και τα κέρδη των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα που μεταβιβάζονται στην Αθήνα επίσης συμβάλλουν στην απομείωση του χρέους.
Πρέπει να μας επιτραπεί λοιπόν να θέσουμε το ερώτημα κατά πόσο είναι βιώσιμη η σημερινή εξυγίανση. Αν διαφυσβήτητο είναι πάντως ότι μέχρι το τέλος του 2016 δεν πρόκειται να προκύψει νέο χρηματοδοτικό κενό και μιλάμε για τουλάχιστον 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα πέσει κλουνός χρημάτων πάλι δηλαδή. Με αυτά τα δεδομένα ο σχολιαστής φαίνεται να υποστηρίζει ένα δραστικό κούρεμα για το ελληνικό χρέος. Η χορήγηση νέων δανείων θα σήμαινε και επιβολή νέων μέτρων, η οποία θα επιδείνωνε το άχθος του χρέους. Το αποτέλεσμα θα ήταν η παράταση της ύφεσης και η στασιμότητα των φορολογικών εσόδων που θα επέβαλαν τη χορήγηση νέας βοήθειας, ένας φαύλος κύκλος που εγκλωβίζει τη χώρα ακόμα περισσότερο στην παγίδα του χρέους. Η Ελλάδα χρειάζεται λοιπόν πιο αποφασιστικές λύσεις για την ελάφρυνση του χρέους. Εδώ είναι μια ακτίνα αισιοδοξίας. Πιθανές λύσεις για το χρηματοδοτικό έκπληθος δηλώνει για ο επικεφαλής του Eurogroup. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακαλύπτει νέα μαύρη τρύπα στην Αθήνα, γράφει η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, περιγράφοντας τα όσα έχουν διαμειχθεί στην τελευταία συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Εμείς μαθαίνουμε πάντα ψήγματα από αυτά και γι' αυτό ανατρέχουμε στον γερμανικό τύπο που είναι πιο φιλαλήθης για τα ελληνικά πράγματα. Ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Όλι Ρεν, έθεσε το ζήτημα με σαφήνεια. Η Ελλάδα ποτέ δεν είναι απλή περίπτωση, ανέφερε ο Φιλανδός το βράδυ της Δευτέρας στο Λουξεμβούργο. Λίγο πριν το Eurogroup είχε ανακαλύψει μια νέα μαύρη τρύπα στον κρατικό προϋπολογισμό της Ελλάδας σε ποσό έως 6 δισεκατομμύρια ευρώ, που θα ανέρχεται το χρηματοδοτικό κενό μέσα στο 2014. Δηλαδή περίπου 2 δισεκατομμύρια περισσότερα από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί. Ο Γερούν Ντάιζεμπλου δήλωσε ότι αυτοί οι αριθμοί του προκαλούν έκπληξη. Ο Γιέργ Άσμουσεν, μέλος εκτελεστικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, επέπληξε τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και το επισήμανε ότι η Αθήνα θα πρέπει να καλύψει το κενό με δικές της προσπάθειες. Αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και μας απασχολούν, συμβαίνουν και αλλού. Θα δούμε τι γίνεται δίπλα στην Ιταλία, όπου ο Ιταλός Πρωθυπουργός έχει παραλάβει με καρότο και με μαστίγιο τους συμπατριώτες. Ελπίζω να μην μιμηθεί ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, στον οποίο ρίχνουμε όλες τις ευθύνες, λες και είναι αμέτωχος ο Πρωθυπουργός, κάποιες προτάσεις που έχει πάρει απόφαση η Ιταλική κυβέρνηση. Για να πάμε λοιπόν στην Ιταλία. Ακριβώς, όπου η Ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε τον προϋπολογισμό του 2014. Σε αυτόν περιλαμβάνονται περικοπές στις δαπάνες των Υπουργείων, πάγωμα μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και μείωση των φόρων, προκειμένου να τονωθεί η οικονομία της χώρας. Ο κρατικός προϋπολογισμός λοιπόν του 2014, ο οποίος ανεκρίθη, εστάλει ήδη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις Βρυξέλλες. Σε αυτόν να σημειώσουμε ότι δεν προβλέπεται αύξηση της φορολογικής πίεσης, η οποία αναμένεται αντίθετα να μειωθεί κατά 0,7%. Σε ό,τι αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους, οι μισθοί τους παγώνουν για όλη την επόμενη χρονιά, ενώ για τους εργαζόμενους που αμείβονται με μέχρι 55.000 ευρώ μεικτά το χρόνο, θα αρχίσει βαθμία μείωση του κόστους των κρατήσεων και αυτή υπολογίζεται στα 100 ευρώ τον χρόνο. Παράλληλα, οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν περισσότερα από 100.000 ευρώ ετησίως θα πρέπει να δώσουν το 5% σε ταμείο αλληλεγγύης. Να τα ακούν οι Έλληνες συνταξιούχοι αυτά που δεν ξέρω πόσοι ακριβώς παίρνουν 100.000 ευρώ το χρόνο. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός, ο Ενρίκο Λέτα, ανέφερε ότι την τελευταία στιγμή μπόρεσαν να αποφευθούν περικοπές 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, όπως ανέφερε, και σημείωσε ότι θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις που προσφέρουν στους νεοπροσληφθέντες συμβόλαια ορίστου χρόνου, ενώ σε ό,τι αφορά το νέο νόμο ακινήτων, αυτός θα περιλαμβάνει και τα τέλη για την αποκομιδή απορριμμάτων και ένα μικρό ποσοστό που θα βαρύνει τους ενοικιαστές. Δηλαδή, ΦΑΠ,
ΦΑΠΑ δηλαδή και στους ενοικιαστές για το ιδιοκτησιακό καθεστώς άλλων. Ακριβώς. Η κυβέρνηση σκοπεύει να εξοικονομήσει 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τις περικοπές που αναφέραμε. Τα ιταλικά συνδικάτα όμως δεν είναι ικανοποιημένα με όλα αυτά που ανέφερε ο Πρωθυπουργός και θα προβούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Μια μικρή σφήνα θα κάνω, γιατί σας είπα για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία και ξέχασα να σας αναφέρω, είχε παραπέσει το χαρτί για το Κυπριακό στην αναφορά. Σημαντικό γράφει κομμάτι. Ότι η Τουρκία είχε εκφράσει την υποστήριξή της για την επανάληψη των συνομιλιών για να βρεθεί συνολική λύση για το θέμα κάτω από τις καλές υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε σχέδιο ΑΝΑΝ πάλι, αν και πιστεύουμε ότι όπως έχει δείξει η ιστορία, κάθε σχέδιο που έρχεται είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Ωστόσο, η Τουρκία γράφει έκθεση, δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση να αποδεχτεί το επιπρόσθετο πρωτόκολλο της Συμφωνίας για την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών. Αναφέρεται δηλαδή επικριτικά στο ότι δεν αφήνει στα κυπριακά πλοία να πλησιάσουν σε τουρκικά λιμάνια. Γυρίζουμε στην Ιταλία και μάλιστα όχι ακριβώς στην Ιταλία, γιατί ο Ιταλός Πρωθυπουργός έχει φύγει και συναντάται σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο Ομπάμα, αλλά πριν φύγει έκανε δηλώσεις στις οποίες, όπως σχολιάζουν οι αμερικανικές εφημερίδες με αφορμή αυτή την επίσκεψη, με τις ευρωπαϊκές τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πλησιάζουν, είναι σε 8 μήνες. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός Ενρίκο Λέτα προειδοποίησε για την αύξηση του άγριου λαϊκισμού και είπε ότι αυτός ο άγριος λαϊκισμός είναι η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ήπειρος και μπορεί να υπονομεύσει τις βασικές προσπάθειες για να ενισχυθεί η Ευρωζώνη και όλα τα οικονομικά ιδρύματα της Ευρώπης. Μια και πάμε με τον Ιταλό Πρωθυπουργό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας δούμε τι έγινε με την Γερουσία και τη Βουλή που ενέκριναν αργά τη νύχτα για μας, αργά και για αυτούς. Το Αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε την Τετάρτη το βράδυ συμβιβαστικό σχέδιο της τελευταίας στιγμής, πολλοί το περίμεναν αυτό, που προβλέπει αποκατάσταση της χρηματοδότησης του Αμερικανικού Δημοσίου και αυξάνει το όριο δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Σωστά. Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε αρχικά από τη Γερουσία, που εκεί ήταν και πιο δύσκολο να ψηφιστεί. 81 υπέρ, 18 κατά. Σωστά. Και μετά στην Αμερικανική Βουλή εγκρίθηκε το μέτρο με 285 ψήφους έναντι 144. Ακριβώς. Το νομοσχέδιο υπογράφτηκε σήμερα το πρωί από τον πρόεδρο Ομπάμα και επιτρέπει την επαναλειτουργία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών που έμεναν κλειστές 17 ημέρες από την 1η Οκτωβρίου και αποτρέπει το ενδεχόμενο στάση πληρωμών που, όπως είχε ανακοινώσει και ο Λευκός Οίκος. Το συμβαστικό σχέδιο προβλέπει χρηματοδότηση του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Δημοσίου μέχρι τις 15 Ιανουαρίου και αυξάνει το όριο δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει στο διάστημα των επόμενων θα συνεχιστούν οι διαβουλέψεις μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας για το σύνολο του προϋπολογισμού των Ηνωμένων Πολιτειών για το 2014. Αυτό όμως σημαίνει ότι εκεί γύρω στις αρχές Φεβρουαρίου θα αρχίσει το νέο παιχνίδι, το λέμε εμείς σε εισαγωγικά παιχνίδι, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τις επιπτώσεις που είχε, πλην του ότι μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση του Κογκρέσου του Αμερικανικού, παρουσιάστηκε άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια. Σωστά. Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Χάρι Ρέιντ, σε δηλώσεις του μετά την επίτευξη συμφωνίας, ευχαρίστησε τον ηγέτη των Ρεπουμπλικανών, Μιτς Μακκόνελ, για τη συνεργασία του προκειμένου να αποφευχθεί η κρίση.
Είναι κάτι ευγενικές χειρονομίες που δεν έχουμε συνηθίσει εμείς στα ελληνικά πράγματα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι υπήρξε συμφωνία σύμφωνα με την οποία θα διοριστεί η Επιτροπή Προϋπολογισμού, στην οποία θα ανατεθούν αρμοδιότητες επίλυσης μακροπρόθεσμων οικονομικών και δημοσιονομικών ζητημάτων. Ο Μακόνελ της Ρεπουμπλικανικής Αντιπολίτευσης είπε ότι η ραχοκαλιά των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής αυτής αλλά και της Συμφωνίας, η οποία θα έχει δίμηνο χρονικό ορίζοντα, αποτελεί πράξη ελέγχου του προϋπολογισμού που είχε ψηφιστεί το 2011. Τώρα μπορούμε να πάμε στη Γενέβη, όπου συνεχίζονται οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Τεχεράνη θα επιτρέψει στον ΟΗΕ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να προχωρήσει σε εκτεταμένες επιθεωρήσεις του πυρηνικού της προγράμματος σε μια προσπάθεια να επιλύσει τη δεκαετή διαμάχη με τη Δύση, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ιράν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και της ομάδας των 5+1. Αυτός είναι ο Ρώσος υφυπουργός εξωτερικών που συμμετέχει στις Οριαμκόφ, που συμμετέχει στις συνομιλίες. Στις συνομιλίες συμμετέχουν τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και η Γερμανία. Είναι μια παλιά ιστορία. Η Γερμανία θέλει να γίνει και αυτή μόνιμο μέλος του ΟΗΕ, όπως και η Ιαπωνία, αλλά ακόμα δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση. Η ομάδα των 5+1 ζητούν από το Ιράν την αποδοχή ενός περιεκτικού συστήματος ελέγχων με ευνίδιες επισκέψεις εμπειρογνωμόνων από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, καθώς και τη μείωση του επίπεδου εμπλωτισμού ουρανίου. Μέχρι στιγμής ουδέ μία λεπτομέρεια της πρότασης του Ιράν έχει δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο του Ιράν, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αράξη, δηλώνει ότι οι έλεγχοι για τη μείωση του εμπλουτισμού ουρανίου δεν περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος της πρότασης του Ιράν, αλλά όπως τόνισε, αποτελεί μέρος των τελευταίων βημάτων μας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Τζαούντ Σαρίφ, το πρόγραμμα της Τεχεράνης περιλαμβάνει 3 στάδια που έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν μέσα σε ένα χρόνο τη διαφωνία με τη Δύση μέσω εφικτών βημάτων που μπορούν να γίνουν σε λιγότερο από 1 ή 2 μήνες. Σε αυτό το σημείο, όπως συνηθίζουμε, θα μεταφερθούμε στην δημόσια αγορά, στην κρεαταγορά μάλλον, του Σαν Αμπρόσιο της Φλωρεντίας. Εκεί έγινε ένα happening πάλι από την όπερα της Φλωρεντίας και θα ακούσουμε 2 τραγούδια που είπανε στην κρεαταγορά, επαναλαμβάνω, μέσα. Το ένα είναι από μια άρια από την δημοφιλή άρια από την Carmen του Bizet και αμέσως από την Τραβιάτα του Verdi. Ας το παρακολουθήσουμε. Thank you.
cielo il fuscello, la sine pia morta, i diamme dolci fremiti che suscita l'amore, poiché questa fiorba Και μετά από την αγορά, την κρεαταγορά της Φλωρεντίας και τα συνθήματα που είδαμε, ζήτω η τέχνη, ζήτω η μουσική και ζήτω η κουλτούρα, θα πάμε σε ένα από αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν στον κόσμο και που δεν τους δίνουν και πολύ μεγάλη σημασία, και όμως συμβαίνουν. Και όμως συμβαίνουν, ακριβώς. Αρκετές φορές η διεθνής κοινότητα έχει απονείμει τα εύσημα στην μεταβατική κυβέρνηση της Μιανμάρ για την θεαματική πρόοδο που έχει κάνει στην προάσπιση των ατομικών ελευθεριών και στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος και στο κρατήδιο Ραχίν υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία εργάζονται σκληρά, εργάζονται σαν σκλάβοι, κουβαλώντας πέτρες για ένα δολάριο την ημέρα. Τα παιδιά αυτά ανήκουν στην μουσουλμανική μειονότητα των Ροχίνγκιας και κατά διαστήματα έρχονται αντιμέτωπα με την θρησκευτική βία και τις διακρίσεις. Να σας πούμε μερικά πράγματα για τους Ροχίνγκιας. Είναι μία από τις πολλές εθνοτικές μειονότητες που ζουν διάσπαρτες στην Μιανμάρ. Είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, κατοικούν κυρίως στο δυτικό τμήμα της χώρας, σε μια περιοχή η οποία είναι ευρύτερα γνωστή ως Αρακάν. Οι πρώτες αναφορές για την παρουσία τους στην περιοχή, βλέπουμε εδώ και σχετικά πλάνα, τοποθετούνται στον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν έκαναν την εμφάνισή τους Άραβες έμποροι. Η βασική τους ασχολία είναι η αλληλεία και σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία πρόκειται για μια μειονότητα η οποία πλήττεται περισσότερο από τη βαρβαρότητα και την καταπίεση. Χιλιάδες από αυτούς έχουν αναγκαστεί να καταφύγουν στο γειτονικό Μπαγκλαντές καθώς δεν αντέχουν την κατάφορη παραβίαση των ατομικών τους ελευθεριών.
είναι συγκινητικό. Τα παιδιά εδώ, ανήλικα παιδάκια. Για ένα δολάριο την ημέρα. Την ημέρα. Και κουβαλούν πέτρες μέσα στους κουβάδες που βλέπουμε. Να, βλέπουμε εδώ τα πλάνα. Δυστυχώς, συμβαίνουν και αυτά. Είπαμε προηγουμένως ότι η Detroit είχε ένα δημοσίευμα για το στάδιο της προετοιμασίας, ένα νέο πακέτο στήριξης στην Ελλάδα. Αυτό, μόλις τώρα αλλιεύω από το διαδίκτυο, το διαψεύδει η γερμανική κυβέρνηση, σε αντίθεση με αυτά που υποστηρίζει λοιπόν η εφημερίδα. Δεν βρισκόμαστε ενώπιον ενός νέου προγράμματος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, Μάρτιν Κοντχάους. Προηγουμένως, η Detroit, επικαλούμενη πληροφορίες που είχε υποστηρίξει, επίκειται η έγκριση ενός νέου πακέτου προς την Ελλάδα, το οποίο θα περιλαμβάνει σειρά δράσεων για την ελάφρυνση του χρέους της χώρας. Είναι το επίμαχο ζήτημα που μας παίζουν μπαλάκι, πότε ναι και πότε όχι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αρχικά θα χρησιμοποιηθούν κονδύλια που προορίζονταν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν, και στην περίπτωση που αυτά δεν επαρκέσουν θα κληθεί να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε αυτή την περίπτωση το ελληνικό δημόσιο θα εκδώσει τίτλους οι οποίοι θα διατεθούν στις τράπεζες και οι οποίες με τη σειρά τους θα μπορούν να τους καταθέσουν ως ενέχειρο για τη διασφάλιση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες της Detroit, οι οποίες διαψεύδονται, οι κεντρικές τράπεζες χωρών μελών της Ευρωζώνης δεν επιθυμούν την επιμήκυνση της λήξης των ελληνικών τίτλων που διαθέτουν στο χαρτοφυλάκιό τους, καθώς οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι, ιδίως για τον κάτοχο μεγάλου πακέτου ελληνικών χρεογράφων. Πάντως, μέσα στον Νοέμβριο περιμένουμε τη νέα έκθεση της Τρόικα, ίσως πάει μέχρι και Δεκέμβριο, γράφει το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας. Το ζήτημα ενός προγράμματος που θα διαδεχθεί το τρέχον θα τεθεί στα μέσα του 2014, είπε και ο Μάρτιν Κοντχάους, για να προσθέσει όλες οι υποτιθέμενες προοπτικές αναφορικά με το σύστημα ενός περαιτέρου προγράμματος. Συνιστούν προς το παρόν εικασίες, όπως υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του γνωστού μας Wolfgang Schäuble, δεν πρόκειται να υπάρξει ένα δεύτερο κούρεμα του χρέους. Αυτό είναι μια εποδός που δεν ξέρουμε αν θα ισχύσει παρόλες τις επιμονές των Γερμανών. Μην ξεχνάμε ότι εκείνο που αναμένεται είναι και ο γερμανικός Grosse Coalition, ο σχηματισμός κυβέρνησης χριστιανδημοκρατών, σοσιαλδημοκρατών, που θα δημιουργήσει νέα ενδεχόμενα στις σχέσεις με την Ελλάδα. Έχουμε όμως, μια και μιλάμε για τη χώρα, διαδραματίστηκαν χθες στη Βουλή εικόνες αυτές που λέμε απείρου κάλους. Σωστά. Θα μας πει για αυτές ο Λάμπρος, ο Παναγιώτου. Λάμπρο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Λάμπρο. Πώς είσαστε? Καλά. Εμείς μια χαρά. Εσύ πώς θα πέρασες χθες στη Βουλή? Χθες, εντάξει, είχαμε την άρση ασυλίας των βουλευτών της Ρίζης Αυγής. Είχε θέμα, αλλά και σήμερα έχει. Πες μας λίγο τι έγινε χθες. Ναι, με ακούτε? Δεν ναι. Ακούγεται. Ναι, ναι, ναι. Τι γίνεται, ναι, μάλλον. Επειδή είμαι λίγο κρυωμένος και έχω βουλώσει τα αυτιά μου. Έχουμε τρελαθεί από αυτό. Περαστικά σου, Λάμπρο, περαστικά σου. Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, χθες είχαμε το απόλυτο σχεδόν. Οι βουλευτές Χρυσής Αυγής αποχώρησαν. Mm-hmm. Είπαν τα πράγματα που ήθελαν να πούν. Θεωρούν ότι πρόκειται περί πολιτικής δίωξης, όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τους ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή στη φυλακή. Και στη συνέχεια αποχώρησαν, όπως είπε ο Κασιδιάρης, για να μην νομιμοποιήσουν αυτή την απόφαση από μια κυβέρνηση η οποία εκτελεί εντολές από το ξένα κέντρα και από τους Αμερικανούς. Αυτή ήταν η ιστορία. Πάντως η Βουλή ψήφισε ομόφωνα, 246 ψήφους. Παραφωνία ήταν λιγάκι ο Νικολόπουλος, ο οποίος υποτυπίστηκε, ο αρχαιός βουλευτής, από την ομιλία του Παναγιώτη Λιόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στην κορούλα του που θα έρθει σε λίγες μέρες στον κόσμο. Βέβαια δεν αναφέρθηκε στο θέμα ούτε της των λαϊκών αγορών εκεί που ζητούσε τις άδειες από τους φτωχούς εκεί μετανάστες,
ούτε τους τόνους που ανέβαζε μέσα στη Βουλή και έβριζε όποιον έβρισκε μπροστά του. Τέλος πάντων, να είναι καλά ο άνθρωπος, η Βουλή αποφάσισε, από εδώ και πέρα έχουμε την Άρσας Ηλίας και των υπόλοιπων τριών. Βέβαια, έχουμε και τον μία ακόμη ψήφο που δεν δόθηκε στον, για το θέμα του ραδιοσταθμού από τον Κυριαζίδη της Νέας Δημοκρατίας, Βλαχογιάννης μου φαίνεται, ο Κυριαζίδης, ναι, για τον Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο στη Λάρισα. Έχει στην κατοχή του είχε ραδιοφωνικό, κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό και έτσι έφτασε η υπόθεση του μέχρι εδώ, δηλαδή άλλες ασυλίες. Βέβαια, έχουμε ορισμένες εδώ περιπτώσεις, οι οποίες είναι για κλάματα με το θέμα της άλλης ασυλίας. Συγκεκριμένα, ένας βουλευτής είπε στον Νταμήλο, προκειμένου να άρει βουλή κάθε τρεις και λίγο την ασυλία σου, δεν μαζεύεις όλες τις περιπτώσεις που σου έχουν κάνει μήνυση οι δημότες, τα τρίκαλα, δηλαδή, ο δήμαρχος, και αν τις φέρεις όλες μαζί να μην τρέχουμε κι εμείς πάνω κάτω. Να σας πω την χαρακτηριστική περίπτωση του Κέλλα, ο οποίος ήταν πάλι χθες εδώ ενώπιον του Σώματος Ολομέλειας, την προηγούμενη φορά έπρεπε να αποφασίσει Ολομέλεια για την ψήφιση της άρχησης ασυλίας του. Γιατί λέτε, ως δήμαρχος τότε Λάρισας, μια μέρα, την 28 Οκτωβρίου λέει, σε μια ταβέρνα γινόταν ένας γάμος με μουσικές, χορούς και τραγούδια. Και γιατί ο γείτονας ενοχλήθηκε και γιατί δεν παρενέβηκε ο δήμαρχος τέτοια μέρα εθνικής επαιτίου να γίνονται γάμοι και του έκανε μήνυση. Τόσο καλά. Αυτή είναι η χθεσινή ημέρα. Σήμερα έχουμε άλλα όμως. Εδώ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο γιατί τα δύο είναι τέσσερα υποβρύχια τα οποία σαπίζουν στο Σκαραμαγκάλα. Τα δύο έγιναν προς την πλευρά του Παπακοσταντίνου και του Βενιζέλου. Έστω και αν ο Αβραμόπουλος λέει ότι δεν φωτογράφησε ή δεν άφησε αιχμές για τον Βενιζέλο και για τους Παπακοσταντίνου, όπου η σύμβαση είναι το 2010 και την οποία δεν είχε υπογράψει η Νέα Δημοκρατία, άρα λοιπόν δεν μπορούσε να πει ο Αβραμόπουλος ότι είναι καλή η σύμβαση, έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ να ζητάει εξεταστική επιτροπή για τα τέσσερα υποβρύχια, παρακαλώ, τα οποία είναι στο Σκαραμαγκά και δεν τα έχει παραλάβει κανένας. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε, υπάρχει ως μη σκανδάλου, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα τα αφήσουμε έτσι σε μια περίοδο που ο λαός έχει υποστεί τόσες θυσίες, δεν έχει στον ήλιο μοίρα και εσείς να έχετε πετάξει 2,5 δισεκατομμύρια και να μην μπορούν να παραλάβουμε τα υποβρύχια από έναν ψεύτο επενδυτή, ο οποίος όχι μόνο δεν έβαλε ο Τσίπρας ένα ευρώ, αλλά πήρε κιόλας 2 εκατομμύρια, φαίνεται, συν 360 εκατομμύρια επί Βενιζέλος. Του δόθηκε επισήμαση Βενιζέλου. Ο Αβραμόπουλος άφησε να εννοηθεί ότι πράγματι υπάρχει μια περίεργη ιστορία εδώ, μιλάει για αρχικές αμαρτωλές συμβάσεις για τα υποβρύχια, αλλά μιλάει και για τα δυσταθμιστικά ωφέλη και εδώ υπάρχει, λέει, θέμα. Ναι. Και μάλιστα λέει ότι επισήμανε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, είμαστε μια κυβέρνηση κρυστάλλινη, δεν φοβάσαι τίποτα και λέει, εύχομαι, λέει ο Αβραμόπουλος πηγαίνοντας, αποδέχτης να μην είναι αυτή η κυβέρνηση για την Εξεταστική Επιτροπή. Βέβαια, ή του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έβαλαν στο κάδρο τον Βενιζέλο και τον Κωνσταντίνο, καθώς θεωρούν ότι είναι από εκεί ξεκινάει επί Τσοχαντζόπουλου, αλλά συνεχίζεται, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και επί των ημερών του Βενιζέλου και του Κωνσταντίνου. Και έτσι θα στείλουν όλα τα στοιχεία στον ανακριτή να δουν τι θα γίνει αν η Βουλή τελικά αποφασίσει τη σύσταση ή όχι της Εξεταστικής Επιτροπής για τα υποβρύχια. Να πω το τελευταίο αυτό, ο Αβραμόπουλος είπε ότι από την ημέρα που ανέλαβα εγώ έκλεισε η κάνουλα της χρηματοδότησης προς τον επενδυτή, δεν πήρε ούτε ένα ευρώ. Η τελευταία δόση έγινε το Μάιο του 2010. Πάλι εδώ, έστω και αν λέει ότι δεν φωτογραφίζει τον Βενιζέλο, ο Βενιζέλος είναι στο καναβάτσο, τον έβαλε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον Παπακοσταντίνο. Ναι. Είναι αυτή η σύμβαση, να τη δούμε τι γίνεται. Αυτό είναι το πρώτο. Με τα περιβόητα υποβρύχια που γέρνουν, αυτά δεν είναι. Είναι τα τέσσερα, όχι, είναι τέσσερα υποβρύχια τώρα. Δεν πρέπει να είναι αυτά. Είναι τα τέσσερα υποβρύχια τα οποία είναι σχεδόν έτοιμα και δεν μπορούμε να τα παραλάβουμε καθώς ο άνθρωπος που έχει αναλάβει την κατασκευή τους τώρα στιγμή ζητάει αποζημιώσεις και τους έχει πάει στα δικαστήρια. Είμαστε στη διαιτησία. Του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι πρόκειται για μια σκανδαλώδη σύμβαση και μάλιστα τότε θυμάστε τον Βενιζέλο που κόβανε εκεί κορδέλες στο Σκαραμαγκά και από εκείνη την ημέρα ο Σκαραμαγκάς δεν είδε άσπρη ημέρα. Αυτά είναι τέσσερα υποβρύχια. 2,5 δις πληρώσαμε. Μάλιστα. Έχουμε το διάλειμμα του πετρέλαιου θέρμανσης. Και σήμερα η ερώτηση του το υπομανιών Δαμαριά στην κυβέρνηση και στον Υφυπουργό Οικονομικών, ναι, τον Γιώργο Μαυραγάνη, ο οποίος λέει ότι δεν έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια, αλλά λοιπόν να το πάρουν περισσότεροι. Ζήσε μάνα να φας τριφύλι, δηλαδή, θα ξεπαγιάσουμε και φέτος, γιατί θα δώσουν το 25% μόνο της προκαταβολής, έτσι δεν είναι. Ναι, ένα σήμαντο θα είναι το ποσό τελικά, ακόμη και με τα διευρυμένα όρια, σχετικά τώρα νευροκόπη, Φλόρινα, δηλαδή περιοχές, οι οποίες θα ξεπαγιάσουν και θα πάρουν 60 ευρώ επιστροφή από τα 2.000 ευρώ που θα δώσουν για όλο το χειμώνα, τέλος πάντων. Και έχουμε ακόμη πάλι Χρυσή Αυγή σήμερα στο προσκήνιο,
Είναι το θέμα της χρηματοδότησής της. Αλλαγή, τι θα γίνει, θα έχουμε αναστολή της χρηματοδότησης, τι θα αποφασίσει η Βουλή. Και αν θα συμφωνήσουν τελικά Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση μάλλον και ΣΥΡΙΖΑ στην πρόταση που έκαναν. Η Νέα Δημοκρατία βάζει και το θέμα της τρομοκρατίας μέσα, να αναστέλλεται δηλαδή χρηματοδότηση αν υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα τρομοκρατίας μέσα στους κόλπους μιας κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησε στην αρχή, αλλά λέει αυτό θα πρέπει να γίνει με τα 3/5, δηλαδή να πηγαίνουμε με 180 ψήφους, γιατί αύριο κάποιος μπορεί να πει, ξέρετε κάτι, τρομοκράτησε του ΣΥΡΙΖΑ, πάμε με 151 ψήφους και το θέτει εκτός νόμου ή το ΚΚΕ ή οτιδήποτε άλλο, να μην δημιουργήσει προηγούμενο. Αυτή είναι η ιδέα, το σκεπτικό της αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι πάμε 151, να δούμε τελικά πού θα κάτσει η μπίλια σήμερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης και να δούμε αν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής θα παρέμβουν και θα μιλήσουν σήμερα, καθώς χθες οι περισσότεροι πήραν το λόγο και είπαν εκείνα τα λόγια που ήθελαν να πούν. Αυτά από μένα εδώ σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λάμπρο. Καλή συνέχεια και περαστικά σου. Περαστικά σου. Ευχαριστώ. Περαστικά μου, από ό,τι εγώ θα πιω στην υγειά μου. Να είστε καλά. Πάτσι. Γεια σου, Λάμπρο. Και από την Βουλή να πάμε στη Ρωσία, όπου το περιφερειακό δικαστήριο του Κίροφ εξέτασε την αίτηση ανέρεσης που είχε κάνει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέη Ναβάλνη και τον άφησε ελεύθερο να συνεχίσει τις πολιτικές του δραστηριότητες. Μάλιστα. Θα δούμε ένα βίντεο που μόλις αλλιεύσαμε από το site της Deutsche Welle για το θέμα. Ο Αλεξέη Ναβάλνη κατόρθωσε τελικά να αποτρέψει τη φυλάκιση. Μία καταρχήν καλή είδηση για το γνωστό επικριτή του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η κακή είδηση είναι ότι η πενταετής ποινή φυλάκισης που του είχε επιβληθεί πρωτοβάθμια έλαβε ανασταλτικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι ο 37χρονος πολιτικός ακτιβιστής απαγορεύεται βάσει νόμου να έχει οποιαδήποτε πολιτική δράση. Τα πολιτικά κίνητρα είναι ολοφάνερα σε αυτή την υπόθεση. Θέλω να επιστήσω την προσοχή του δικαστηρίου στο γεγονός ότι στη δικογραφία κατονομάζονται οικονομικές βλάβες, χωρίς όμως να στοιχειοθετείται πουθενά το ακριβές ποσό. Δεν υπάρχει ούτε μία απόδειξη για την υποτιθέμενη ζημιά. Ο Ναβάλνη, νομικός και ο ίδιος, είχε καταδικαστεί τον περασμένο Ιούλιο για απιστία. Σύμφωνα με το δικαστήριο, παρήχε το 2009 λανθασμένες συμβουλές σε κρατική εταιρεία ξυλίας που οδήγησαν σε απώλειες 400.000 ευρώ και την απόφαση πενταετούς φυλάκισης του Ναβάλνη. Η απόφαση εναντίον του Ναβάλνη ήταν πολιτικά υποκινούμενη, εκτιμούν πολλοί παρατηρητές, εξηγώντας ότι ο στόχος είναι να αποκλειστεί από τον πολιτικό στίβο ο διάσημος επικριτής της πολιτικής του Κρεμλίνου. Ο Ναβάλνη είχε συγκεντρώσει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας το περασμένο καλοκαίρι, όταν και κατόρθωσε να αποσπάσει το 27% των ψήφων στις εκλογές για το δημαρχιακό θόκο της Μόσχας. Η πολιτική καριέρα του Ναβάλνη φαίνεται να μπαίνει προσωρινά στον πάγο. Ο ίδιος πάντως εμφανίζεται μαχητικός και προτίθεται να εφεσιβάλλει την απόφαση. Μια και βρισκόμαστε στη Ρωσία, θα πάμε σε μια γνωστή ιστορία. Είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι ο πατέρας του Σνόντεν, του γνωστού σφυριχτράκια της NSA, της Εθνικής Υπηρεσίας, αυτός είναι ο πατέρας, βρίσκεται στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον γιο του. Ο Λον Σνόντεν, λοιπόν, μόλις πάτησε το πόδι του στη Ρωσία, στη Μόσχα, βρέθηκε κάτω από στενή παρακολούθηση από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η Ανατόλη Κούτσερνα, η δικηγόρος του Σνόντεν, και είπε ότι το αυτοκίνητο που τους μετέφερε όταν είχε πάει να υποδεχτεί τον πατέρα του πελάτη της, το ακολουθούσαν αρκετά αυτοκίνητα, τα οποία είναι προφανώς των μυστικών υπηρεσιών. 4 ή 5 αυτοκίνητα μας παρακολουθούσαν και αυτό ήταν ολοφάνερο. Ποιοι ήταν, δεν έχουμε ιδέα. Από το αεροδρόμιο που προσπάθησα να σταματήσω και
είπα στον οδηγό να σταματήσει στην άκρη, το έκαναν και αυτοί και τα αυτοκίνητα που μας ακολουθούσαν, είπε η δικηγόρος. Αυτό έκανε τους δημοσιογράφους να ψάξουν, χωρίς να βρουν όμως άκρη ακόμα τι ακριβώς συνέβη. Αυτό το λέω γιατί τις υποψίες που είχαμε εκφράσει και εμείς με την άφηξη του πατέρα του Snowden στη Μόσχα, είπαμε ότι μπορεί να μεταφέρει κάποια μηνύματα και ίσως θα βρίσκεται υποστενή παρακολούθηση για αυτό το λόγο. Είναι μια υπόθεση κατασκοπίας, είναι μια υπόθεση αποκαλύψεων που έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο. Είναι μια υπόθεση που έχει ενοχλήσει πάρα πολλά κράτη και σύμμαχα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και νομίζω ότι οποιαδήποτε κίνηση γύρω από αυτή την ιστορία έχει ενδιαφέρον. Από τη γη τώρα να πάμε στο διάστημα. Ναι. Και μια δεύτερη προσπάθεια συλλογής δειγμάτων σκόνης από το πλανήτη, από το δορυφόρο μάλλον του πλανήτη Άρη, το Φόβο, το μεγαλύτερο από τα φεγγάρια του πλανήτη Άρη, ετοιμάζει η Ρωσία, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο διευθυντής του Ινστιτούτου Διαστημικών Ερευνών της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, Λεβ Ζελιονίαν. Η πρώτη αποτυχημένη αποστολή στο φεγγάρι του Άρη είχε πραγματοποιηθεί το 2011, αλλά το ρωσικό διαστημόπλιο, ή μάλλον ένας από τους πυράβλους που το μετέφερε, είχε συντριβεί στη γη. Η νέα απόπειρα λοιπόν για την συλλογή υλικού από το μεγαλύτερο φεγγάρι του Άρη θα γίνει μεταξύ του 2020 και 2022 με όνομα Boomerang και φιλοδοξεί να οδηγήσει σε νέες ανακαλύψεις σχετικά με τη γέννηση του ηλιακού μας συστήματος. Το συγκεκριμένο φεγγάρι, που πήρε το όνομά του από την ελληνική λέξη φόβος, όπως ανέφερες, θεωρείται αστεροειδής που εμπεριέχει υλικό από την πρώιμη περίοδο της δημιουργίας του ηλιακού μας συστήματος, αν και οι επιστήμονες εξακολουθούν να ερίζουν για την καταγωγή του. Η πρώτη αποτυχημένη απόπειρα της Ρωσίας να λάβει δείγματα από το φεγγάρι Φόβος έγινε με μια αποστολή τον Νοέμβριο του 2011, η οποία κόστισε 5 δισεκατομμύρια ρούβλια, 165 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την τότε ισοτιμία, όταν ένας πύραυλος αποκολλήθηκε από το διαστημικό σκάφος και έπεσε στη γη 2 μήνες αργότερα. Ελπίζουμε τώρα να δούμε πώς θα πάει αυτή η απόπειρα, η δεύτερη. Και θα τους κοστίσει πάλι τόσο. Και να πούμε και για την Ινδία. Ναι, ναι, μια και είμαστε στο διάστημα. Στο διάστημα, ακριβώς. Η Ινδία λοιπόν προετοιμάζεται να γίνει η πέμπτη χώρα η οποία θα στείλει στον Άρη μη επανδρωμένο σκάφος. Η εκκίνηση της αποστολής έχει προγραμματιστεί για την 28η Οκτωβρίου. Έπειτα από 2 χρόνια προγραμματίζεται να γίνει αυτό, να σταλεί σκάφος για τη μελέτη του Άρη. Το 2018 στον κόκκινο πλανήτη θα πρέπει να σταλεί διαστημικό σκάφος, το οποίο και θα προσεδαφιστεί στην επιφάνειά του. Ήδη βρίσκονται υπό επεξεργασία προγράμματα απίκησης του Άρη. Αρχιτέκτονες και μελλοντολόγοι από την ρωσογερμανική εταιρεία σχεδιασμού ZDA Architects προτείνουν να σταλεί στον Άρη μια ομάδα ρομπότ οικοδόμων, η ζωή και η δραστηριότητα των οποίων θα υποστηρίζεται από ηλιακές μπαταρίες. Τα ρομπότ αυτά θα πρέπει να προετοιμάσουν τις κατοικίες για τους ανθρώπους, να σκάψουν δηλαδή στο έδαφος του Άρη τεράστιες σπηλιές και να τις χτίσουν. Στη συνέχεια θα ταξιδέψουν οι άνθρωποι εκεί και ό,τι δεν θα κάνουν τα ρομπότ, οι άνθρωποι που θα έρθουν από τη γη θα το προετοιμάσουν μόνοι τους και θα τα έχουν τυπώσει σε εκτυπωτές 3 διαστάσεων. Το υλικό για τις εκτυπώσεις θα είναι τα πετρώματα του Άρη. Όλα αυτά βέβαια μοιάζουν με ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας, Κώστα. Και πολύ ενδιαφέροντα. Βέβαια, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Και ιδίως για τις μελλοντικές γενιές, γιατί νομίζω ότι πάρα πολλοί από εμάς δεν θα προλάβουν να πάνε στον Άρη. Μόλις διαβάζω στο BBC ότι στο Λάος έπεσε ένα αεροπλάνο λόγω κακοκαιρίας, μετέφερε 49 επιβάτες, δεν έχουμε άλλες λεπτομέρειες, μόνο ότι ανασύρθηκαν κάποιοι επιβάτες νεκροί. Δεν αναφέρει αριθμός και λέει ότι το δυστύχημα οφείλεται στην κακοκαιρία. Έχουμε τώρα στο Βερολίνο
μια ενηγματική δωρεά από την BMW, την BMW, τη γνωστή εταιρεία που φτιάχνει τις δημοφιλέστατες στην Ελλάδα μπέμπες. Την περασμένη εβδομάδα η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία BMW πρόσφερε 690.000 ευρώ στο κυβερνό χριστιανοδημοκρατικό κόμμα CDU της καγκελαρίου Μέρκελ. Είναι μια συνήθις πρακτική, αλλά έχει την οσμή σκανδάλου. Ασφαλώς οι δωρεές ιδιωτών προς τα κόμματα δεν απαγορεύονται. Εδώ βλέπουμε το κεντρικό κτίριο της BMW, που είναι Bayerisch Motor Vehicle, είναι δηλαδή η αυτοκινητοβιομηχανία της Βαυαρίας στο Μόναχο. Οι δωρεές λοιπόν ιδιωτών προς τα κόμματα δεν απαγορεύονται στη Γερμανία. Αυτό προκαλεί ερωτήματα όμως είναι η χρονική συγκυρία. Τα χρήματα δόθηκαν στο κυβερνών κόμμα, ενώ το Βερολίνο είχε μπλοκάρει στις Βρυξέλλες την υιοθέτηση νέας ευρωπαϊκής οδηγίας που θα μείωνε δραστικά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Η οικογένεια Quant, που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της BMW, δεν βλέπει τίποτα με πτώση δωρεά. Σε ανακοίνωσή της υπενθυμίζει μάλιστα ότι υποστηρίζει εδώ και πολλά χρόνια τους χριστιανοδημοκράτες και ότι κατέθεσε τα χρήματα στις αρχές Οκτωβρίου, για να μην προκληθεί εντύπωση ότι προσπαθεί να επηρεάσει τον προεκλογικό αγώνα στη Γερμανία. Δηλαδή μετά τις εκλογές υποστηρίζουν ότι κατέθεσαν τα χρήματα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Πέτερ Αλτμάγερ σε δηλώσεις του αφήνει να εννοηθεί ότι η Γερμανία δεν θέλει καν να σταματήσει την τροποποίηση επί το αυστερότερο της νομοθεσίας για τις εκπομπές ρήπων στην Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά απλώς προτείνει συγκεκριμένες τροποποιήσεις. Η οικογένεια Quant έχει την πλειοψηφία των μετοχών της BMW και οι χριστιανοδημοκράτες επιμένουν ότι αυτή η δωρεά και κάθε παρόμοια δωρεά χορηγείται με πλήρη διαφάνεια. Αφού άλλωστε δημοσιεύεται χωρίς καθυστέρηση στην ηλεκτρονική σελίδα της Ομοσπονδιακής Βουλής, όπως ορίζει η νομοθεσία που ισχύει στη Γερμανία. Πάντως, η Κριστίνα Ντέκβιρτ, συνεργάτης της μη κυβερνητικής οργάνωσης Lobby Control, που έχει έδρα το Βερολίνο, που προσπαθεί να ελέγξει τις σχέσεις της πολιτικής με τα οργανωμένα συμφέροντα και τα λόμπις, προτείνει μια τροποποίηση της νομοθεσίας, υποστηρίζοντας ότι η απλή αναφορά δεν είναι αρκετή. Απαιτούμε πλήρη διαφάνεια και συγκεκριμένα κριτήρια για τις δωρεές προς τα πολιτικά κόμματα, έτσι ώστε να γίνεται εύκολο αντιληπτό ποιος προσφέρει χρήματα και αν η προσφορά αυτή γίνεται σε συνάρτηση με συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις, υποστηρίζει η Κριστίνα Ντέκβιρτ. Προστεί λοιπόν η καχυποψία, διαρωτάται η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine, επισημένοντας μάλιστα ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Daimler και η BMW προσφέρουν δωρεές και σε άλλα κόμματα, για παράδειγμα το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Αντιπολίτευσης. Μην χάσουν και έρθουν οι Σοσιαλδημοκράτες και δεν έχουν πάρει κάτι για να ωφεληθούν. Αυτό άλλωστε είναι και η μέθοδος της χρηματοδότησης. Ο επικεφαλής λοιπόν του προγράμματος έχει αντιταχθεί στο σχέδιο της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας, χωρίς ωστόσο να θεωρείται ύποπτος διαπλοκής με την οικογένεια Quant. Διαφορετική άποψη εκφράζει η Μπέρμπελ Χον, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων. Έχει μια παράξενη χρειά αυτή η δωρεά των 690.000 ευρώ, όταν την ίδια στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο η καγκελάριος κάνει τα πάντα για να μπλοκάρει ένα φιλόδοξο στόχο που θα περιορίζει δραστικά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Την κριτική των Πρασίνων συμμερίζεται και το κόμμα της Αριστεράς. Και με αυτή την οσμή του σκανδάλου που έρχεται από τη Γερμανία, φτάσαμε και στο τέλος άλλης μιας εκπομπής του Τρελού Τρελού Κόσμου. Με τον Κώστα Μπετινάκη. Την Άννα Μορφούλη. Και γεια σας από εμάς. Γεια σας.